Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά. Και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την αυριανή σας εμφάνιση εδώ στην πόλη, Σάββατο 10 Φλεβάρι, στο stage. Τι θα ακούσουμε αύριο βράδυ? Πρώτα να πω δύο λόγια που μου τα μεταβεβάσαν εδώ κάποιοι φίλοι που ξέρουν το χώρο, είναι υπέροχος ο χώρος. Mm-hmm. Τι θα ακούσετε αύριο? Καταρχήν θα τραγουδήσω όλους τους μεγάλους mm-hmm. της πατρίδας μας, συν παλιά και καινούργια δικά μου τραγούδια. Mm-hmm. Έχω μια υπέροχη ορχήστρα με δύο τραγουδιστές. Και αυτοί είναι φανταστικοί, που θα πούνε πιο σύγχρονα τραγούδια. Τα υπόλοιπα τα πούμε από κοντά. Mm-hmm. Ποιες είναι οι σκέψεις σας έτσι για τα Γιάννενα και την πόλη μας εδώ? Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεστε. Τα Γιάννενα, ξέρεις, τα ζηλεύουν πολλοί άνθρωποι και θέλουν να βρεθούν κοντά τους, αλλά πολλές φορές δυσκολεύονται, όπως και εγώ, ένας και εγώ από αυτούς είμαι. Θέλω να έρχομαι τακτικά, αλλά πού να βρω το χρόνο. Πολύ σωστά. Φέροκα είναι. Μακάρι να έχω αύριο λίγο χρόνο. Δεν ξέρω τι ώρα φεύγω την Κυριακή, δηλαδή, για να μπορέσω να, mm-hmm. να κάτσω λίγο, να κάνω καμιά βόλτα, να δω λίγο τα Γιάννενα. Mm-hmm. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε, επειδή έχετε τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια που αγαπάει ο κόσμος, όλη αυτή η αγάπη, έτσι, το μυστικό της επιτυχίας ποιο είναι, αν υπάρχει? Το μυστικό της επιτυχίας πάνω απ' όλα σε ένα τραγουδιστή είναι να έχει δικό του μονοπάτι. Mm-hmm. Αν έχει δικό του μονοπάτι, δεν μπορεί κανείς να τον εμποδίσει να βγάλει αυτό που έχει μέσα του. Mm-hmm. Εγώ ανήκω σε αυτούς τους τραγουδιστές που το είχα και το έχω αυτό το μονοπάτι, και έτσι ο κόσμος μ' αγκάλιασε με το χρώμα της φωνής μου το ιδιαίτερο και με τα τραγουδιά βέβαια που έχω τραγουδήσει. Mm-hmm. Επειδή έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και σπουδαίους συνθέτες και έχετε πει πάρα πολλά τραγούδια, πώς βλέπετε το χώρο της μουσικής σήμερα, έτσι θα ήθελα τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, είναι κάποιες άλλες γενιές τώρα που ήρθαν στο προσφήνιο. Πάντα αυτό θα ανανεώνεται, σε όλα τα επαγγέλματα ανανεώνεται, να έρχονται νέοι άνθρωποι. Έχουν τα δικά τους πράγματα, τα ακούσματα, τη δική τους γραμμή των τραγουδιών. Εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να κρίνω αρνητικά αυτό που γράφεται σήμερα και αυτό που τραγουδούν σήμερα καινούργιοι. Πιστεύω είναι και αυτοί καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα τραγούδια τους μοιάζουν πάντως. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος στον δρόμο όταν με βρίσκει. Γιώργο, τι είναι αυτά τα πράγματα και τι είναι, όλοι οι ίδιοι είναι? Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Mm-hmm. Είναι ίδια τα τραγούδια. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Οι τραγουδιστές. Εντάξει, όποιος έχει να μου κάτι και προσέξει πιο πολύ, ξέρεις, να μου κάποια στιγμή θα ξεχωρίσει, θα καθιερωθεί και πάει λέγοντας. Θέλει προσοχή να πούμε, αλλά εντάξει, είναι και οι εποχές τέτοιες που κατασκευάζουν οι τραγουδιστές. Ναι. Και μετά από κάνα χρόνο τους τρώει το μαράζι τα λεβεντόπεδα αυτά. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, από όλη αυτή την μεγάλη καριέρα που έχετε κάνει, τι είναι αυτό που θέλετε για το μέλλον? Υπάρχει κάποιο όνειρο που δεν έχετε εκπληρώσει, μια φιλοδοξία? Δεν ξέρω τι ακριβώς τώρα είναι αυτό προς τα που είναι αυτή η ερώτησή σου τώρα. Αν θέλω, αν έχω κάποια πράγματα ακόμα να... Ναι, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να κάνετε? Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τραγούδια από εσάς, ο κόσμος σας αγαπάει και εσάς τον ίδιο και τα τραγούδια σας. Τι είναι αυτό έτσι που θα θέλατε να κάνετε εξτρά που δεν έχετε καταφέρει μέχρι? Θα σου πω λίγο διαφορετικά. Βέβαια. Όταν είμαστε στην αρχή της καριέρας μας, νομίζουμε ότι οι πιο παλιοί, ότι μας μποδίζουν. Mm-hmm. Μας γίνονται κάτι, ξέρω εγώ, δεν συμβαίνει. Ο αντίθετος συμβαίνει. Οι μεγαλύτεροι τραγουδιστές καλωσορίζουν τους πιο μικρούς. Τώρα, υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι τα δίνουν σε πολύ μικρή ηλικία και υπάρχουν και τραγουδιστές που τα δίνουν και σε μια πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Εγώ ανήκω σε αυτούς τους οποίους, να πούμε, αυτή τη στιγμή νομίζω κάνω ωραιότερα πράγματα. Mm-hmm, mm-hmm. Και αφού με έχετε ως καλά, και όποιον άλλον συνάδελφό μου έχει καλά, να προσπαθούν να δώσουν όσο γίνεται καλύτερα πράγματα στον κόσμο, που τώρα έχει πιο πολύ ανάγκη από κάθε άλλη φορά.
Και βέβαια, για να μην σας κουράζω περαιτέρω, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα δικό σας μήνυμα με αφορμή την αυριανή εμφάνιση. Εγώ θυμίζω είναι στο stage, έτσι, οι πόρτες ανοίγουν 10.30 και η έναρξη είναι στις 11.30. Μία, έτσι, ένα μήνυμα από εσάς προς όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή θα ήθελα. Πάνω απ' όλα να βρουν το χρόνο, να μπορούν, γιατί σήμερα η μέρα δεν είναι και σήμερα η πατρίδα μας δεν είναι και τόσο καλά. Υπάρχει κόσμος άνεργος, υπάρχει κόσμος που ακόμα τρώει από τα σκουπίδια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει που λες, εγώ θέλω να έχω αδυναμία στους νέους ιδιαίτερα, γιατί έχω δώσει και τραγούδια κάποτε εδώ και 15 χρόνια. Mm-hmm. Μεγάλες επιτυχίες. Το δεν με νοιάζει. Mm-hmm. Είναι της γενιάς που τώρα αυτά τα παιδιά είναι 40-45. Σωστό. Για να μην πω και 35. Mm-hmm. Το πεθαίνω για σένα είναι πιο πρόσφατο, ας πούμε, και αυτό δυναμώνει σου πάει το τραγούδι, το ξέρουν όλοι. Mm-hmm. Αυτά τα δύο τραγούδια μου έχουν φέρει τριγύρω μου κάποιες άλλες γενιές. Θέλω να τους δω εκεί και γιατί όχι να μην έχω και πιο μικρή ακόμα κοντά μου. Καλή αντάμωση εγώ θέλω να ευχηθώ. Σίγουρα νομίζω θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και ο κόσμος είναι σίγουρος ότι θα αγκαλιάσει αυτή σας την εμφάνιση. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που όλοι μας αγαπάμε. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή και από κοντά στο στούντιο. Και εγώ, γεια σας.